Η άποψή μου ήταν ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά και διδακτική για αυτά που λέγονται, αλλά ότι θα έπρεπε να θυμηθεί κανείς μια παλιά γερμανική έτσι, ρίση από τον Φάουστ του Γκιώτε, που λέει ότι όταν λείπουν οι έννοιες, τη θέση τους την παίρνουν οι λέξεις. Και με έννοιες εγώ οι λέξεις. Με την έννοια ενώ θεωρία. Και χωρίς θεωρία δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα. Τώρα, πια πώς θεωρία, αυτή είναι να την βρει ο καθένας όπου μπορεί και όπως μπορεί. Η δεύτερη παρατήρηση που έκανα εγώ, προφανώς και υπάρχει κάποια θεωρία κλπ. Η δεύτερη παρατήρηση που έκανα είναι ότι δεν έχει κανένα νόημα να μιλάει κανείς μόνο στην πολιτική, αν δεν μπει να δει ποιος ποιον εκπροσωπεί, γιατί, πώς είναι οργανωμένο ένα κόμμα και τι κάνει. Δεν φτάνει η καλή πρόθεση για ορισμένα πράγματα. Όλα όσα έχουν γίνει στην ιστορία από τους τελεστές, τα περισσότερα έχουν γίνει με καλές προθέσεις και έχουν πάει εκεί που οι ιστορικές συνθήκες επέτρεπαν να πάνε. Άρα πρέπει να δούμε και αυτό το πλαίσιο. Πώς ένα κόμμα από το 4% κόμμα. Ένα μόρφωμα πολιτικό. Θα δούμε σε λίγο αν είναι κόμμα ή δεν είναι και τι κόμμα είναι κλπ. Πώς ένα μόρφωμα πολιτικό έφτασε από το 4% στο 34% και συνεργάστηκε παρά τις αρχές που έχει με ένα άλλο κόμμα που για μένα τα όρια του πατριωτισμού και του εθνικισμού είναι ασαφή. Και ταχύτατα μάλιστα. Έτσι, οι διαπραγματεύσεις είχαν γίνει προφανώς πριν από την συνεργασία, πριν τις εκλογές. Λοιπόν, να το καταλάβω αλλιώς. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε και αυτό το πράγμα ξανά. Τρίτον είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για να μας απασχολεί το θέμα των δανείων, διότι στα θάλασσο δάνεια, σε ναυτικό τόπο, δεν λύνουν ποτέ κανένα πρόβλημα. Τα δάνεια θα τα λύσει η παραγωγή ή οι θεσμοί όταν η στρίγκλα γίνει αρνάκι. Στρίγκλα είναι η δυστροπούσα πολιτική ομάδα αυτή τη στιγμή της Ελλάδος. Σεξ περιμένω. Έχει μπει σε έναν δρόμο αγωγής. Εντάξει, λοιπόν. Και το τελευταίο πράγμα που είπα δεν θα πει. Το τελευταίο πράγμα είναι ότι πρέπει να μπει μπροστά η παραγωγή. Πώς θα μπει τώρα η παραγωγή, δεν το ξέρω αυτό. Και αυτό που συμβαίνει, το σημαντικότερο από αυτό που σημαίνει, είπα, είναι ότι αυτή τη στιγμή σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης και σε δυσμενές περιβάλλον κρίσης γίνεται μια νομισματική ένωση. Στην ιστορία έχουμε 2,5 επιτυχημένες νομισματικές ενώσεις. Η μία επιτυχημένη είναι το δολάριο των ΗΠΑ. Εμφύλιος πόλεμος και 100 χρόνια μετά ώσπου να δέσει η οικονομία. Εντάξει. Το 36 έκαναν τον υπολογισμό του Ρούσβελτ και του Νιοντίν. Η δεύτερη επιτυχημένη είναι η Ιταλία. Αλλά έφερε το πάνω κάτω. Η Νάπολη από βιομηχανική περιοχή έγινε απικία του Βορρά. Και η δεύτερη, η 2,5 μισοεπιτυχημένη, και το είπα προς τιμή των κυρίων που είναι Αυστριακοί, γιατί έμειναν απ' έξω. Από τη γερμανική λύση που ήταν πάντα το πρόβλημα, θα έχουμε τη μεγάλη γερμανική λύση που θα είναι όλοι οι γερμανόφωνοι μέσα, ή τη μικρή γερμανική λύση που τη φτιάξανε οι Πρόσοι έξω με έξω τους Αυστριακούς. Πέντε πόλεμοι. Δύο κατά της. Τον έναν τον έχασαν οι Γερμανοί, τον πρώτο κατά της Δανίας, που πήραν το μισό Σλέσβιχ και όλο το Χολστάιν, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Δύο κατά της Αυστρίας και ένας κατά της Γαλλίας. Και μετά πέσανε τα γαλλικά χρήματα μέσα για να γίνει η Γερμανία ενιαία, όπως έγινε. Λοιπόν, σε μια νομισματική ένωση, απεμπολεί συνειδητά μέρος της κυριαρχίας εθνικής, άλλο αν το ξέραμε, το θέλαμε, δεν το θέλαμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, και μπορεί σε 20-50 χρόνια να γίνει το Άρκατσα της Ευρώπης ή το καφενείο της Ευρώπης. Τα ίδια σχέδια είχαν και παλιότερα σε διάφορες κοινές ευρωπαϊκές ιδέες. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, η συζήτηση πρέπει να μπει και σε αυτό το επίπεδο κατά απόψη μου, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η βραδιά γιατί είδαμε πώς σκέφτονται οι φίλοι. Ευχαριστώ πολύ. Α, και βέβαια, ξέχασα να πω, δεν το είπα και αυτό, ήρθα, γιατί διάβασα στο ίντερνετ πριν το δημοψήφισμα κάποιες απόψεις του Βαγγέλη που νομίζω τις κατάλαβα καλά και είδα ότι παραδόξως του φωνούσα. Δεν λέω ότι υποστήριζε ο Βαγγέλης. Ζαχαρία. Να κάνω μια ερώτηση για αυτό που είπες. Η Ευρώπη με τα δεδομένα που έχει μπορεί να γίνει Αμερική. Και πού το ξέρω αυτό. Κάθε πρόβλεψη ανήκει στην αστρονομία, δεν επιστήμη. Νομίζω, Ζαχαρία, εσύ με το ιστορικό υπόβαθρο που έχεις και που σκαλίζεις τις γραφές, υπάρχουν πριν από 100 χρόνια κάποια κλασικά κείμενα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, γραμμένα τότε, κάτω από ένα ορισμένο πρίσμα και που μάλλον εννοούμε τα ίδια. Ένα ελληνικό όνομα μαζί. Ναι, ναι. Το Γκούτενγκόβερ Καλέργη. Όχι. Όχι, ήταν το όνομά του. Είναι από τη χώρα από την οποία εσύ έχεις κάποιες καταβολές. Βλαδίμηρος, Ήλιτς, Ουλιάνοφ. Ναι, αλλά υπάρχουν πολλά κείμενα, αν τον πας ή όχι, δεν έχει σημασία. Πολλούς δεν τους πάμε. Αλλά υπάρχουν πολλά κείμενα, αλλά ας πάμε παρακάτω.